Στην Νεάπολη, το Ρόκαστρο, το Λαγκαδά, τον Άγιο Αθανάσιο, τη Βέρη, την Αλεξάνδρεια και το Πολύκαστρο αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τα προσφυγόπουλα. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας, η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει σταδιακά. Έχουν ενημερωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, οι διευθυντές των σχολείων, οι γονείς, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, δασκάλων, οι καθηγητών. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα στα κέντρα φιλοξενίας, πολλούς τους παίρνουν από τα κέντρα λόγω του ψύχους και τους πηγαίνουν σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Ένας λόγος που καθυστερεί βέβαια είναι και αυτός η ένταξη mm-hmm. των προσφυγόπουλων. Γιατί ενώ έχουμε ετοιμάσει τη δομή, το σχολείο, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι οι πρόσφυγες φεύγουν και πηγαίνουν σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με τον κύριο Ανανιάδη, υπήρξε μια καθυστέρηση στην ένταξη της δεύτερης φάσης της ένταξης των προσφυγόπουλων σε ολικές μονάδες, καθώς έπρεπε πρώτα να τηρηθούν κάποιες προδιαγραφές, όπως για παράδειγμα να εμβολιαστούν όλα τα προσφυγόπουλα. Για να ξεκινήσει μια ΔΙΕΠ, ότι είναι δομή υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων, πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί κάποια στάνταρ. Δηλαδή, πρώτα έχουν εμβολιαστεί όλα τα παιδιά και επίσης ελέγχουν το Υπουργείο Υγείας και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια επιδημία. Αν υπάρχει επιδημία γρήπης, ανεμοβλογιάς ή κάποιας άλλης παιδικής αρρώστιας στον χώρο του κέντρου φιλοξενίας, δεν επιτρέπει τα παιδιά αυτά να πάνε στη ΔΙΕΠ και να ξεκινήσουν να πάνε την σχολική διαδικασία. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα λειτουργήσουν 800 τάξεις υποδοχής, στις οποίες θα φοιτήσουν 22.000 προσφυγόπουλα.